να πάμε στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου εκεί είχαμε μία επίθεση 2 15χρονων, σύμφωνα με την καταγγελία, σε βάρος ενός άλλου 15χρονου. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε στους γονείς του και στην αστυνομία, τον απομόνωσαν σε ένα σημείο, εκεί τον χτύπησαν και μάλιστα ένας από τους δύο τραβούσε και βίντεο, τον χτύπησαν στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, επειδή άρχισε να φωνάζει το παιδί, μαζεύτηκε κόσμος και εξαφανίστηκαν οι δύο συνομήλικοι. Ήρθε η αστυνομία και ξεκίνησε τις αναζητήσεις. Αρχικά δεν τους εντόπισαν, ταυτοποιήθηκαν όμως γιατί τους γνώριζε. Και ο ένας έχει συλληφθεί ήδη. Να πω ότι σε εκείνο το μέρος, σε εκείνη την περιοχή, το Κοταξοπούλιο είναι μια περιοχή με γήπεδα, με πολύ μεγάλα πάρκα που συγκεντρώνονται τα βράδια οι ανήλικοι. Πολλές φορές έχουμε κάνει ρεπορτάζ για το τι συμβαίνει εκεί όσον αφορά την επιθετικότητα εκεί των ανηλίκων. Και οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν πάει, έχουν κάνει ελέγχους κατά καιρούς. Φαίνεται όμως ότι συνεχίζεται αυτή εκεί η κατάσταση. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι χειρότερο. Και οι κάτοικοι έχουν πει ότι έχουμε φορές τα αυτοκίνητά μας, πολλές φορές ότι βλέπουμε επιτσιρικάδες νεαρούς να πλακώνονται κάθε μέρα, να πιάνονται στα χέρια. Και με την παρουσία πολλές φορές των αστυνομικών δυνάμεων, αυτό εντάξει έχει κάπως περιοριστεί, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε κάτι χειρότερο. Πάντως αναζητείται και ο δεύτερος. Συνελήφθησαν και οι γονείς, αφέθηκαν με προφορική εντολή του εισαγγελέα.